Ναι, πραγματικά έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια για να οριμάσουμε το έργο. Βρήκαμε χρηματοδότηση για το νέο ιατρείο, το νέο κτίριο που θα στεγάσει στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού μας. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Πρόσφατα υπογράψαμε τη σύμβαση και τον επόμενο μήνα ξεκινάει η κατασκευή. Πρόκειται για ένα κτίριο 600 τετραγωνικών, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες. Προβλέπεται η κατασκευή διαμερισμάτων για τους γιατρούς και θεωρούμε ότι θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να προσελκύσουμε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο νησί μας. Πολύ σημαντικό, η υγεία είναι το βασικότερο στα μικρά νησιά, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά όπως είναι το δικό μας, και νομίζουμε ότι αυτό το κτίριο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άρα λοιπόν, προσκαλείτε γιατρούς οι οποίοι θα έχουν και δωρεάν διαμονή εκεί. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα της στέγασης, ιδιαίτερα βέβαια και στα νησιά των Δωδεκανήσων, έχει πάρει έτσι πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ακόμα εμείς δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, λόγω του ότι δεν είμαστε τόσο πολύ αναπτυγμένοι τουριστικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπουμε, να φροντίζουμε, να κατασκευάζουμε διαμερίσματα για να στεγάζουμε και τους ιατρούς, αλλά και τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Ένα μεγάλο πρόβλημα διαχρονικό είναι η έλλειψη φαρμακοποιού στο νησί. Δεν υπάρχει φαρμακοποιείο. Σε ένα πληθυσμό πόσων κατοίκων? Είμαστε περίπου 400 άνθρωποι, πολύ μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, και θεωρούμε ότι ένα φαρμακείο θα μπορούσε να ζήσει. Ο φαρμακοποιός δηλαδή θα μπορούσε να ζήσει στο νησί. Πραγματικά έχουμε κάνει προσπάθειες, μέχρι τώρα δεν έχουν ευοδοθεί. Ελπίζουμε στο μέλλον να βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα ανοίξει ένα φαρμακείο στο νησί μας και θα δώσει μια λύση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και πώς προμηθεύονται τα φάρμακα οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες για τα παιδιά τους? Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα, έχουμε φροντίσει το ιατρείο μας να είναι και ένα μικρό φαρμακείο, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε ελλείψεις, και υπάρχει συνεργασία με φαρμακεία στοιχείο όπου στέλνονται αυθημερών. Αλλά να πούμε ότι και τα σπίτια έχουν γίνει μικρά φαρμακεία, δηλαδή ο ένας βρίσκει φάρμακο που του λείπει από το διπλανό. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η λύση αυτή, δεν είναι αυτή η λύση, και γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, προσπαθούμε να δώσουμε μια μόνιμη λύση με την ύπαρξη ενός φαρμακείου. Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα των ψαρών. Φαντάζομαι ότι αυτό θα συνοδευτεί από ένα σύνολο εκδηλώσεων. Ναι, βεβαίως. Είναι μια χρονιά ορόσημο για το νησί μας. Συμπληρώνονται 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Για μας σηματοδοτεί το νησί μας έχει μείνει γνωστό, είναι γνωστό στην ιστορία εξαιτίας αυτής της θυσίας των προγόνων μας, και έχουμε προγραμματίσει εκδηλώσεις, σημαντικές εκδηλώσεις, προκειμένου να γιορτάσουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμή στους προγόνους μας. Να πούμε ότι ήδη ξεκινήσαμε. Το προηγούμενο Σάββατο κάναμε μια εκδήλωση στην Παλιά Βουλή σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και ήταν πολύ συμβολικό, θα έλεγα, από την άποψη ότι μέσα στο μουσείο αυτό φυλάσσεται η καρδιά του Κανάρη, αντικείμενα προσωπικά του Παπα-Νικολή, των μεγάλων δηλαδή πυρπολιτών. Νομίζω ότι ο Κανάρης είναι μια προσωπικότητα που πέρα από την συμβολή του στον καταθάλασσα αγώνα υπήρξε μια μορφή, έτσι, και μια σεβάσμια μορφή της κοινωνίας μας, και σαν ναύαρχος αργότερα αλλά και σαν πολιτικός. Οπότε πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν, ότι περνάει από το χέρι μας με τις φτωχικές μας δυνάμεις, γιατί όπως ξέρετε είμαστε ένας μικρός δήμος υποστελεχωμένος, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε, και φαντάζομαι και θα προσπαθήσουμε αυτό να συνοδευτεί πέρα από τη μνήμη, να γίνει και κάτι στο νησί που να δίνει προοπτική για το μέλλον. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, να συνδέσουμε την ιστορία του νησιού αλλά με το μέλλον, με ένα ευίωνο μέλλον. Τι ακριβώς δηλαδή σκέφτεστε πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, ευελπιστούμε μέσα στο 24 πρώτα απ' όλα να μπουν τα υδροπλάνα. Το ακούμε πολλά χρόνια, έχω προσπαθήσει και εγώ πάρα πολύ, αλλά θεωρούμε ότι αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική αναβάθμιση για το νησί μας. Νομίζω θα αλλάξει τα δεδομένα και θα δώσει μια διαφορετική προοπτική. Το νησί μας προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί τουριστικά. Ξέρετε, κατά βάση είναι ναυτικοί οι κάτοικοι, δεν είχε δοθεί αυτή η προτεραιότητα. Τώρα όμως, έχοντας δει τα ωφέλη του τουρισμού, Όλοι προσπαθούν να συμβάλλουν, και νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα.